Από τη Θεσσαλονίκη, στο Yale βρέθηκε ο 17χρονος Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, όπου έγινε δεκτός με υποτροφία, αφού εδώ και 3 χρόνια με σκληρή προετοιμασία στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Στόχος του να μπει στον κόσμο της Φόρμουλα 1 ως μηχανολόγος μηχανικός. Πέντε πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, 19 Αμερικανοί ανώτατοι δικαστές και αρκετοί αρχηγοί ξένων κρατών έχουν αποφοιτήσει από το Yale, ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Εκεί έγινε δεκτός ένας μαθητής της Τρίτης Λυκείου από τη Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας μάλιστα υποτροφία 97%. Όλος αυτός ο κόπος ανταμείφθηκε τώρα. Οπότε είναι πολύ ξεχωριστό συνέστημα. Δεν το έχω ξανανιώσει. Περιμένω πώς και πώς τις επόμενες κινήσεις, τη διαδικασία, τη βίζα και όλα αυτά για να σιγουρευτώ. Δηλαδή, ακόμα δεν το πιστεύω. Ο Κωνσταντίνος έκανε αιτήσεις σε 12 πανεπιστημιακά ιδρύματα και το Yale ήταν μία από τις πρώτες 3 επιλογές του. Θέλει να γίνει μηχανολόγος μηχανικός και να εργαστεί στη Φόρμουλα 1. Με αιτήσια δίδακτα στον τομέα που επέλεξε $88.000, η υποτροφία ήταν μονόδρομος. Οι μαθητές δηλαδή συμμετέχουν σε πάρα πολλά προγράμματα ερευνητικά, κάνουν έρευνα με τους καλύτερους καθηγητές στον κόσμο, βραβευμένους με διάφορα βραβεία, νομπελίστες, όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Δουλεύουν σε εταιρείες μεγάλες όπως είναι η Google, η Apple, η Microsoft, ενώ είναι ακόμα φοιτητές. Επομένως, ανοίγουν πάρα πολλές πόρτες. Τα κριτήρια επιλογής από την Επιτροπή του Αμερικανικού Πανεπιστημίου είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Δεν κοιτάνε μόνο τις επιδόσεις των μαθητών στα μαθήματα, κοιτάνε τις δραστηριότητες σου, τις συστατικές επιστολές, όλα αυτά και τα βλέπουν συνολικά. Δηλαδή, θέλουν να δουν έναν ολοκληρωμένο μαθητή. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να γυρίσω, μακάρι. Προς το παρόν κοιτάζω για εξωτερικό και άμα μου δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία σίγουρα θα την εκμεταλλευτώ για να γυρίσω πίσω. Ο Κωνσταντίνος μετρά δεκάδες διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς. Κατέκτησε την πρωτιά στην Ολυμπιάδα Επιστημών. Είναι αρχηγός της ομάδας ρομποτικής Velocity. Αναμένεται να αναχωρήσει για την Αμερική τον Αύγουστο. Τηλεφωνικά για την επιτυχία του τον συνεχάρει ο Πρωθυπουργός. Η λαμπρή μας νέα γενιά. Τώρα η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα ήταν δείκτης υγείας των ελληνικών ακτών.